Το ανάδειξε του Υγεία έχει φιλοξενουμένη την ψυχολόγο Εργέτα Αρναουτάκη. Για μία ακόμη φορά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Νικολαίδη, και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς. Θα θέλαμε να μας πείτε λοιπόν για το άγχος στην εποχή του COVID-19. Πώς προκαλείται, τι διαστάσεις μπορεί να πάρει και πώς μπορεί να τροφοδοτήσει μια κρίση πανικού. Η αλήθεια είναι, κύριε Νικολαίδη, ότι ζούμε μια νέα συνθήκη, μια καινούργια πραγματικότητα. Βρισκόμαστε υπό την απειλή ενός αόρατου εχθρού, του COVID-19, του ιού. Και τι είναι αυτό που προκαλεί το άγχος. Ο πρώτος παράγοντας που προκαλεί το άγχος σε αυτή τη νέα συνθήκη, τη νέα πραγματικότητα που βιώνουμε αυτή την εποχή, είναι η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα των ατόμων για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Αν θα κολλήσουν, πώς θα τους εμφανιστεί ο ιός, καθώς έχουμε ακούσει και ξέρουμε και από τους γιατρούς ότι σε πολλά άτομα εμφανίζεται με διαφορετικό τρόπο, ανησυχούν τόσο για τη δική τους υγεία, όσο και για τον οικείον τους. Έτσι λοιπόν, η ανασφάλεια που νιώθουν για την εξέλιξη των πραγμάτων, η αβεβαιότητα, οι νέοι όροι που έχουν εισέλθει στη ζωή μας, όπως είναι ο όρος καραντίνα, ο κοινωνικός περιορισμός που βιώνουμε, η απομόνωση, οι συνθήκες που μας επιβάλλει όλη αυτή η κατάσταση που μπορεί να οδηγήσουν σε συναισθήματα μοναξιάς, ανίας και όλη αυτή η απότομη μετάβαση της αλλαγής, είναι αναμενόμενο ότι προκαλεί ενός βαθμού άγχους στη ζωή των ανθρώπων, καθώς, όπως ξέρουμε, και από την ψυχολογία, όταν γίνεται μια μετάβαση απότομη από μια περίοδο σε μια καινούρια και αλλάζει άρδινη η ζωή των ανθρώπων, είτε αυτή η μετάβαση είναι ευχάριστη, είτε είναι δυσάρεστη, όπως είναι τώρα που βιώνουμε μια πανδημία ουσιαστικά, προκαλείται άγχος στις ζωές των ανθρώπων. Και σε άλλους εμφανίζεται με πιο ήπιο τρόπο, σε άλλους όμως μπορεί να εμφανιστεί με πιο έντονο. Πώς διαχωρίζουμε τις κρίσεις πανικού από άλλες καταστάσεις? Η αλήθεια είναι ότι πριν περάσουμε στα συμπτώματα για να δούμε πώς τις αναγνωρίζουμε, είναι πολύ σημαντικό να πούμε πώς τις διαχωρίζουμε, καθώς δεν είναι τα πάντα μια κρίση πανικού. Το βασικό ουσιαστικά ειδοποιώ στοιχείο μιας κρίσης πανικού από άλλες κρίσεις, όπως π.χ. μια κρίση άγχους ή κλάματος, είναι ότι συνήθως της κρίσης πανικού δεν προηγείται κάποιο ερέθισμα, κάποιο γεγονός ψυχοπιεστικό, τις περισσότερες φορές τουλάχιστον. Είναι δηλαδή συνήθως απροσδόκητες, είναι μη αναμενόμενες και είναι και αυτός ο λόγος ο οποίος προκαλεί ουσιαστικά τρόμο και φόβο στους ανθρώπους όταν βιώνουν μια κρίση πανικού, καθώς δεν την αναμένουν. Σε αντίθεση με μια κρίση κλάματος ή μια κρίση άγχους που συνήθως προηγείται κάποιο ψυχοπιεστικό γεγονός, όπως είναι ένας χωρισμός, ένας τσακωμός, ένας καυγάς. Στις κρίσεις πανικού δεν υπάρχει κάποιο ερέθισμα συνήθως. Δηλαδή, κρίση πανικού μπορεί να πάθει κάποιος είτε όταν βρίσκεται στο αστικό λεωφορείο ή όταν βρίσκεται σε μια ήρεμη κατάσταση, ακόμα και στον ύπνο του. Mm-hmm. Ποια είναι τα συμπτώματα που θα βοηθήσουν κάποιον να γνωρίσει ότι βιώνει μια κρίση πανικού? Καταρχάς, να ξεκινήσω ότι μια κρίση πανικού, κυρία Νικολαίδη, είναι η απότομη ευνίδια, έντονη δυσφορία και άγχος που μπορεί να νιώσει ένα άτομο και αίσθημα φόβου έντονο εντός 10 λεπτών. Όταν λοιπόν αυτό το αίσθημα ακολουθείται από ορισμένα συμπτώματα, όπως είναι εφίδρωση, ταχυπαλμία, έντονος πόνος στο στήθος ή στο θώρακα, αίσθημα ναυτίας ή ζάλης, αίσθημα λιποθυμίας, μουδιάσματα στο σώμα. Όταν ακολουθείται από αυτά τα συμπτώματα, τότε αποτελεί μια κρίση πανικού. Mm-hmm. Τι μπορεί να κάνει κάποιος για να ανακουφιστεί άμεσα όταν βιώνει μια κρίση πανικού? Η αλήθεια είναι ότι καλό είναι ένα άτομο όταν νιώθει ότι βιώνει μια κρίση πανικού να αναπτύσσει ορισμένους μηχανισμούς προκειμένου να νιώθει ότι ανακτά την κυριαρχία του, ανακτά τον έλεγχό του. Διότι αυτό που συμβαίνει σε μια κρίση πανικού είναι ότι το άτομο ουσιαστικά χάνει τον έλεγχο της κατάστασης, νιώθει ότι δεν υπάρχει έλεγχος. Κάτι λοιπόν που μπορεί και έχει αποδειχτεί και ερευνητικά ότι είναι πολύ βοηθητικό και κάτι που κάνουμε και στη θεραπεία, την ουσιακή συμπεριφοριστική προσέγγιση, προκειμένου να βοηθάμε τα άτομα να διαχειριστούν την κρίση πανικού, είναι οι βαθιές εισπνοές και εκπνοές από τη μύτη. Έχουν φανεί ότι οι λεγόμενες διαφραγματικές αναπνοές μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ το άτομο εκείνη τη στιγμή που βιώνει την κρίση πανικού, να μειώσουν ουσιαστικά την ένταση των συμπτωμάτων του. Πώς μπορεί να το κάνει λοιπόν αυτό το άτομο, όταν νιώθει ότι πλησιάζει κρίση πανικού, να κάθεται σε μια αναπαυτική θέση, συνήθως
που βοηθάει πάρα πολύ η ορθή στάση του σώματος για να έχει και καλή οξυγόνωση και να αρχίσει να παίρνει βαθιές εισπνοές από τη μύτη και βαθιές εκπνοές από το στόμα, προσπαθώντας να βρει έναν ήρεμο τόνο αναπνοής. Ένας άλλος τρόπος που μπορεί να χρησιμοποιήσει τις αναπνοές είναι να κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα, βαθιές δηλαδή εισπνοές και εκπνοές από το στόμα, σε μία χαρτοσακούλα. Mm. Ένας εναλλακτικός πάλι τρόπος αναπνοής είναι κάνοντας τα χέρια του σαν χωνί, να προσπαθεί να εισπνεύσει και να εκπνεύσει πλησιάζοντας τα χέρια του προς το σώμα ή ακόμα να βάλει το κεφάλι του ανάμεσα στα γόνατά του και τα χέρια του πίσω από το κεφάλι και να κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα πάλι χρησιμοποιώντας βαθιές εισπνοές και εκπνοές από το σώμα. Μάλιστα. Πώς μπορεί κάποιος όμως να θεραπεύσει σε βάθος της κρίσης πανικού, πώς η γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία συμβάλλει στην αντιμετώπιση τους και ποια αποτελεσματικότητα που έχει σε αυτές? Η αλήθεια είναι, κυρία Νικολαίδη, ότι αυτό, ας πούμε, με τις αναπνοές που είπα πριν, είναι σαν γραμμή πρώτης ανάγκης. Mm. Δεν είναι για να θεραπεύσει σε βάθος. Όταν ένα άτομο βιώνει επαναλαμβανόμενες κρίσεις πανικού και βλέπει ότι αυτές οι κρίσεις πανικού τον καθιστούν δυσλειτουργικό στη ζωή του, τότε καταρχάς πρόκειται για διαταραχή, εάν επιμένουν παραπάνω από ένα μήνα. Φεύγουμε από τις κρίσεις πανικού και γίνεται διαταραχή. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, αυτό που ενδείκνυται το άτομο να κάνει είναι να μπει σε μία θεραπεία. Να μπει σε μία θεραπεία και η θεραπεία που προτείνεται κυρίως για τις κρίσεις πανικού και αγκαλιάζει αυτή την κατηγορία των ανθρώπων είναι η γνωσιακή συμπεριφοριστική προσέγγιση. Και γιατί προτείνεται αυτή? Γιατί έχει φανεί ερευνητικά και επιστημονικά ότι έχει ένα πολύ άμεσο αποτέλεσμα και μέσα σε 10 συνεδρίες ανακουφίζονται τα συμπτώματα των ατόμων αυτών και μπορούν οι κρίσεις πανικού ακόμα και να υποχωρήσουν εντελώς. Mm-hmm. Ποιο είναι όμως αυτό που πρέπει να προσέξουμε και αυτό που βλέπουμε ότι συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Αυτό που γίνεται, κυρία Νικολαίδη, είναι ότι τα άτομα που βιώνουν την κρίση πανικού και βλέπουν ότι τους καθιστά πολύ δυσλειτουργικούς στη ζωή τους, έρχονται στη θεραπεία. Παρατηρούμε ότι έρχονται. Όμως, όταν φτάνουν οι 10 συνεδρίες και βλέπουν ότι τα συμπτώματά τους φεύγουν, μέσα από τεχνικές που χρησιμοποιούμε, γιατί γενικότερα η γνωσιακή συμπεριφοριστική είναι ένα εντατικό μοντέλο θεραπείας. Υπάρχουν πολλές τεχνικές. Φεύγουν και ολοκληρώνουν τη θεραπεία στους 10 συνεδρίες, μόλις ανακουφίζονται τα συμπτώματα. Όμως, ούτε αυτό τους βοηθάει στη βαθύτερη αντιμετώπιση της θεραπείας, γιατί ουσιαστικά η κρίση πανικού είναι σύμπτωμα μιας βαθύτερης ψυχικής δυσφορίας. Έχουν δηλαδή αντιμετωπίσει τα συμπτώματα, αλλά είναι πολύ πιθανόν σε μια επόμενη ψυχοπιεστική κατάσταση να ξαναυποτροπιάσουν. Οπότε αυτό που λέμε είναι, όταν ένας άνθρωπος βιώνει μια κρίση πανικού και τον καθιστά δυσλειτουργικό, να έρθει στη θεραπεία, να μείνει και να επιμείνει. Δηλαδή, να μην φύγει μόλις νιώσει ότι τα συμπτώματά του υποχωρούν, αλλά να μείνει όταν έχει βρει τη ρίζα, γιατί κάθε κρίση πανικού από κάπου ξεκινάει. Έχει λύσει και την αιτία, έχει βρει τι είναι αυτό που τον οδηγεί ουσιαστικά, γιατί ουσιαστικά η κρίση πανικού είναι μια έκκληση του σώματός μας ότι κάπου έχουμε πιεστεί, κάτι δεν πάει καλά. Να έχει έρθει λοιπόν, να έχει ανακουφίσει τα συμπτώματά του με τις τεχνικές που του δείχνουμε, να έχει βρει τη ρίζα, προκειμένου να μην υπάρχει και μια ενδεχόμενη υποτροπή. Γιατί η κρίση πανικού είναι κάτι που μπορεί να θεραπευτούν πλήρως. Μπορεί να θεραπευτεί πλήρως αυτή η διαταραχή. Απλά πρέπει να προσέξει αυτό. Να τονίσουμε ότι μπορούμε να σας βρούμε στο e-pavlahope.gr, στο site σας και στο τηλέφωνο 6949-063-468. Ακριβώς. Σωστά. Βέβαια και στο τηλέφωνο της εκπομπής 210-96-55-412 για πληροφορίες σχετικά με την κυρία Αρναουτάκη. Θα μπορούσαμε να έχουμε και μια πρόταση, έτσι σαν δώρο προς τους τηλεθεατές μας, μια έκπτωση, ας πούμε, στην πρώτη θεραπεία σε όποιον τηλεθεατή πάρει τηλέφωνο πρώτος? Εννοείται. Είμαι πολύ πρόθυμη και ανοιχτή και μπορώ και στην πρώτη συνεδρία ουσιαστικά να μην υπάρξει και καθόλου χρέωση, να τους δω και να τους ακούσω. Απλά αυτό που έχω να πω είναι να μην παίρνουν αψήφιστα όποιος βιώνει μια κρίση πανικού, γιατί η ίδια η κατάσταση του εγκλεισμού και της καραντίνας που βιώνουμε αυτή τη στιγμή το ενισχύει αυτό. Μάλιστα. Οπότε, να μην ντρέπονται να επικοινωνήσουν με ένα ειδικό, είμαστε δίπλα τους, να τους ακούσουμε και να βοηθήσουμε σε όποιο βαθμό μπορούμε να προσφέρουμε. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά. Το Ανάδειξέ το παρουσιάζει το
το συγγραφικό έργο της αρχιτέκτονος και συγγραφέως Λίζας Διονυσιάδου, η οποία ζει πλέον στην Αίγινα. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, έζησε στην Αθήνα, σπούδασε αρχιτεκτονική στη Μόσχα στα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης και εργάστηκε στην Αθήνα και τον Πειραιά. Με τη λογοτεχνική γραφή ασχολείται από το 1997. Βιβλία της που έχουν εκδοθεί είναι «Εν Λευκό», «Ποίηματα», «Οδός Πανός» 2001 εκδόσεις, «Προς τα έξω», «Ποίηματα», πάλι από τις ίδιες εκδόσεις το 2001, «Ο καθρέφτης και άλλες ιστορίες», εκδόσεις «Ροές» το 2003. «Το τι του τίποτα», μυθιστόρημα, από τις εκδόσεις «Ροές» το 2009, «Από μια σταγόνα γάλα», αφήγημα, από τις εκδόσεις «Publication», «Public Book» το 2011, «Χιονίζει», μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Γαβριλίδη το 2012, «Ο άνθρωπος από τη Χαύρη», μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Γαβριλίδη το 2014, «Ύστεροι έρωτες», μυθιστόρημα από τις ίδιες εκδόσεις το 2017 και το τελευταίο, «Η Αχμάτοβα στον καθρέφτη μου», μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Εύμαρος το 2020. Ας διαβάσουμε ένα απόσπασμα για να το γευτούμε κι εμείς. Εκείνο το βράδυ, στο σπίτι της Φοντάνκα, με τα δωμάτια σε παράταξη και τα περισσότερα παράθυρά του στραμμένα προς τον εσωτερικό κήπο, ήταν συγκεντρωμένοι μερικοί φίλοι του ζευγαριού. Αυτές οι μαζόξεις ήταν περίπου καθημερινές. Καθένας που περνούσε τη βαριά μεταλλική πόρτα του ισογείου μέχρι να φτάσει στο διαμέρισμα του Πούνιν, ποτιζόταν από μυρουδιές φαγητού, κυρίως από τη βαριά μυρουδιά του τηγανισμένου κρεμμυδιού που κυριαρχούσε στην είσοδο του κτηρίου. Στην απέναντι πλευρά της αυλής, βουβά, μονοκόμματα, μισοφωτισμένα σπίτια. Ανάμεσα στους επισκέπτες εκείνο το βράδυ, διέκρινα τον Μαγιακόφσκι. Μάλλον η βροντερή φωνή με έκανε να τον εντοπίσω πρώτον. Ήταν κουρεμένος γουλί και στα χέρια του τσαλάκωνε νευρικά τη ρηγοτή του Τραγιάσκα. Πιούκιο Τάτλιν, καλλιτέχνης αρχιτέκτονας και πατέρας του κονστρουκτιβισμού, έμοιαζε να μην τον ακούει. Καθόταν σταυροπόδι, σκυμμένος πάνω στα χαρτιά του και σκιτσάριζε όγκου στο γόνατο. Ο Νικολάη Πούνιν προσπαθούσε να μοιράσει ακριβοδίκαια την προσοχή του ανάμεσα στις παθιές του Μαγιακόφσκι και τις εγκάρσιες τομές του Τάτλιν. Μόνο η γλύπτρια Νατάλια Ντάνκο κρεμόταν από τα χείλη του Βλαδίμηρου. Αναζήτησε με το βλέμμα την Άννα. Ήταν χλωμή και εντυμένη εντελώς πρόχειρα. Τέριαζε με την ακαταστασία που επικρατούσε τριγύρω. Καθόταν χώρια από τους υπόλοιπους, γερμένη στον κόκκινο βελούδινο καναπέ που τις νύχτες γινόταν το κρεβάτι τους με τον Πούνιν. Κοιτούσε με απλανές βλέμμα έξω από το παράθυρο, πέρα ακόμα και από την εσωτερική μεγάλη αυλή του συγκροτήματος. Νομίζω είχε εντοπίσει ένα νεογέννητο άστρο και προσπαθούσε να του βρει όνομα. «Άννα», στράφηκε προς το μέρος της ο Κόλια. «Το τσάι παγωμένο και επιτέλους βγάλε μας κάτι να τσιμπήσουμε. Η Ταΐσια Σεργέγευνα έχει κάνει μπλινή. Μετά θα μας απαγγείλεις τους τελευταίους στίχους σου. Είναι επιθυμία όλων. Έτσι δεν είναι, σύντροφοι?» Η παρέα συμφώνησε. Κάθονταν όλοι τους γύρω από το τετράγωνο τραπέζι, με το λευκό πλεγμένο με το βελονάκι τραπεζομάντιλο. Έπιναν τσάι εντελώς μαύρο σαν τον βαρύ καφέ. Ο καθένας έλεγε τα δικά του. Ο Βλαντίμιρ Βλαντιμίροβιτς Μαγιακόφσκι έγειρε πίσω την καρέκλα του και τη στήριξε στον τοίχο. Μόλις πριν από λίγο είχε ειρωνευτεί με το Γάντι, είναι αλήθεια, κάποιους στίχους της. Δεν έκρυβε την άποψή του για την ποίησή της. Θεωρούσε ότι έκανε ποίηση περίκλειστη, ποίηση δωματίου. Δεν ήταν λίγες οι φορές που τα σχόλιά του την είχαν στεναχωρήσει. Οι εντελώς διαφορετικές φύσεις τους στέκονταν πάντα εμπόδιο σε ουσιαστικότερο πλησίασμα. Ούτε εκείνη γοητευόταν από το δικό του ύφος μετά την Επανάσταση. Αν τον θαύμασε κάποτε, ήταν μόνο για την πρώιμη εκρηκτική του φωνή, εκείνη που γύρευε να διαλύσει το σύμπαν. Κι όμως, κατά βάθος υπήρχε συγγένεια στον ψυχισμό τους. Στη μοναξιά τους και στους μοιραίους βασανιστικούς έρωτες. Και οι δυο ήταν υποχείρια της μοίρας τους. Η Άννα ήταν κακόκεφη. Το ίδιο πρωί είχε αρνηθεί στον Απελμπάουμ να τη φωτογραφήσει. Δεν είχε όρεξη επαγγελίες. Δεν είχε όρεξη για τίποτα. Στο τζάκι υπήρχαν ακόμα ξύλα που σπινθύριζαν. Από τον τοίχο κρεμασμένο σε περίοπτη θέση τους παρατηρούσε ο Πούσκιν. Η Άννα, παρούσα απούσα, σκεφτόταν ότι είχε ήδη αρκετά καθυστερήσει να παραδώσει τις μεταφράσεις της από τα γαλλικά. Εκείνες τις μέρες την είχε συνεπάρει μια μονογραφία του Σεζάν. Η ιστορία με τις μεταφράσεις είχε λειτουργήσει καταπραγητικά στον ανήσυχο ψυχισμό της. Επιπλέον είχε βελτιωθεί κάπως τα δύσκολα οικονομικά της εκείνης περίοδου. Όλα αυτά τα χρωστούσε στον Νικολάη, τον τρίτο της παράξενο σύντροφο. Έπρεπε λοιπόν να υπομένει καρτερικά αυτές τις συγκεντρώσεις ως οικοδέσποινα. Υπήρχαν βέβαια και καλές στιγμές. Κάποια βράδια στο σπίτι τους διανυκτέρευαν φίλοι, κουβέντιαζαν μέχρι αργά, κάθονταν στο τραπέζι, τσούγκριζαν τα ποτήρια τους, αστειεύονταν, γελούσαν. Ακόμα και το τίκ στο δεξί μάγουλο και το βλέφαρο του Πούνιν έμοιαζε σχεδόν απαρατήρητο. Είχε σταματήσει να γράφει εδώ και καιρό.
Θα ξανάρχιζε πολύ αργότερα μετά το χωρισμό της το 1930 με τον Νικολάη. Θα είχαν όμως πολλά αλλάξει από τότε. Η γραφή της θα γινόταν διαφορετική, η φωνή της έβγαζε άλλους ήχους, πιο στριγκούς. Δεν θα μπορούσε να επιστρέψει στο παλιό της στυλ. Οι νέοι στίχοι την έπνιγαν. Ήταν σαν έβγαιναν μόνοι τους από μέσα της. Τέτοιες στιγμές θυμόταν τους πρώτους φρικτούς της στίχους. Εκείνους που ακόμη και ο Γκούμι Λοφ, ερωτευμένος παράφορα μαζί της, μόνο από αγάπη ανεχόταν. Αργότερα, μετά το γαμήλιο ταξίδι του στο Παρίσι, οι στίχοι θα άρχιζαν να βελτιώνονται. Οι λέξεις όμως ήταν πάντα η ζωή της. Ανάβλιζαν χρώματα, μυρωδιές, ήχους. Η ζωή της όλη σε γρήγορη κίνηση. Αυτή που έδινε την έμπνευση στα ποίηματα και οι μοιραίοι έρωτες. Αυτοί που την έκαιγαν όπως η φωτιά τις πεταλούδες. Μέσα στο σκοτεινό σπίτι, οι στίχοι έφεραν φως κίτρινο και διαφορετικό. Στίχος από την πρώτη της λοιπόν ποιητική συλλογή, το τραγούδι της τελευταίας συνάντησης. «Έλα, Άννα, περιμένουμε», επέμεινε ο Πούνιν. Σηκώθηκε άκεφη. Τράβηξε ένα λεπτό βιβλιαράκι από το ράφι. Το εξώφυλλό ήταν φθαρμένο. «Δεν έχω καινούρια», είπε με φωνή επίπεδη. «Έχω εγκαταλείψει την ποίηση. Μάλλον με έχει εγκαταλείψει εκείνη. Θα σας διαβάσω κάτι από τα παλιά μου, από αυτά που τώρα δεν μου αρέσουν». Άνοιξε το βιβλιαράκι στην τύχη και το έστρεψε στο φως. «Η αγάπη. Άλλοτε φίδι κουλουριασμένο, γητεύει την καρδιά, άλλοτε μέρες ολόκληρες περιστέρι ουργουρίζει στον παράθυρο το χιονιά. Ή στραφταλίζει το όνειρο, τρελαίνει τον ύπνο. Μα η αλήθεια είναι πως σου κλέβει τη χαρά και τη γαλήνη. Τόσο το κλάμα της γλυκό, στην προσευχή γιολιού, βιολιού, νοσταλγικού, φοβάσαι πάντα να την βρεις σε χαμόγελο όχι ακόμα γνωστό». Το παραπάνω ποίημα γράφτηκε στις 24 Νοεμβρίου 1911, Τσάρξο Σελό. Ελεύθερη απόδοση από Λάμδα Δέλτα. Άλλο απόσπασμα από το σημείωμα της συγγραφέως στο βιβλίο «Η Αχμάτοβα στον καθρέφτη μου» της εκδόσης Εύμαρος το 2020. Μέσα σε φαντάσματα, γεννήματα της παγκόσμιας στολούρας του καιρού μας, μέσα στο χορό των μασκαράδων της εποχής μας, μέσα στην παράνοια που καλύπτει τα πάντα δίχως σταματημό, μια γυναίκα ερωτευμένη με τη φαντασία και τις λέξεις, λαχταρά να βγει από τον εαυτό της και να σκορπιστεί παντού. Στη λαχτάρα της να κραυγάσει σε ακροατήριο που μοιάζει κουφό και τυφλό, ανακαλύπτει μέσα στην αντανάκλαση του καθρέφτη της την Άννα Αχμάτοβα. Στο μυθιστόρημα αυτό καταργούνται οι πόρτες των ορίων. Κάποιες φορές, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, είναι απολύτως δυνατό να συμβεί κάτι τέτοιο. Μπορεί τότε ένας άνθρωπος να αντικρίσει τον άλλο άνθρωπο με αληθινή αγάπη. Η μεγάλη Ρωσίδα ποιήτρια Άννα Αχμάτοβα, η ενιγματική μούσα της ρώσικης ποίησης, η γυναίκα που έζησε στη θυελώδη ζωή της τα πάντα, αγαπήθηκε, ενέπνευσε πάθη, αποκλείστηκε, περιφρονήθηκε και καταξιώθηκε. 70 χρόνια μετά το βιολογικό της θάνατο, εμφανίστηκε στον καθρέφτη της αφηγήτριας στην αντανάκλαση του δικού της εδόλου. Κατόπιν οι συμπτώσεις μας συνοδεύουν ερήμην μας. Η Άννα Αχμάτοβα στα δύσκολα χρόνια του περάσματό της από την πλανήτη είδε πολλές φορές τη ζωή της σαν τα όνειρα κάποιου άλλου. Πέρα από τα ποιητικά της έργα, αλλά και τις σιωπές της που από μόνα τους ξετυλίγουν την ιστορία της γενιάς της, υπάρχει Αχμάτοβα του μύθου που έπλασαν για αυτήν. Υπάρχει και Αχμάτοβα του μύθου που ίδια έπλασε για τον εαυτό της. Πίσω από τους οποίους μύθους όμως υπάρχει αληθινή Αχμάτοβα. Αυτήν που τη συναντάς αν περπατήσεις στη γειτονιά της Φοντάνκα, αν κατέβεις τα τσιμεντένια σκαλιά με τον Νέβα. Μετά από έναν σχεδόν αιώνα υπάρχουν ήχοι και εικόνες που δεν έσβησαν. Η ρόδια του βιβλίου, η άλλη Άννα, έχει την τύχη να τους αφουγκραστεί. Γεύεται μυρωδιές, καπνίζει ειδονικά μαζί με την ποιήτρια. Ανακαλύπτει ιστορίες κρυμμένες πίσω από άλλες ιστορίες. Στην πραγματικότητα, η μορφή της ποιήτριας στον καθρέφτη της ηρωίδας αφηγήτριας είναι τα σκηνικά που της είναι απαραίτητο για να μιλήσει. Την ίδια ώρα, αποτελεί ένα τυχαίο βήμα για να ξαναμιλήσει η Ρωσίδα ποιήτρια. Οι δυο τους έρχονται κοντά, συνομιλούν. Εικόνες της τραγικής ζωής ποιήτριας ζωντανεύουν καθημερινά και η ηρωίδα του βιβλίου εισβάλλει μέσα τους. Μερικές από τις συναντήσεις τους συμβαίνουν σε βαγόνια ρωσικών τρένων που διασχίζουν στέπες και τούντρες, μεγάλες γέφυρες, όνειρα και διαψεύσεις. Κάποιες φορές σε αποβάθρωση αποχαιρετισμών. Στο Τσάρσκοε Σελό των νεανικών χρόνων της ποιήτριας, στην προεπαναστατική Πετρούπολη στο Λένιγκραντ μετά την Επανάσταση. Άλλες φορές περπατούν στην Φοντάνκα ή στη γειτονιά της ηρωίδας στην Αθήνα, την Τανσκέτη του Ουσμπεκιστάν, στην περίοδο του πολέμου ή στον τόπο που είναι θαμένη η ποιήτρια στο Καμάροβο. Τοποθετούν τον κόσμο μέσα τους πάντα με τέτοιο τρόπο ώστε να χωράει κάποιου κάπου η ελπίδα. Ελπίδα μέσα στην απελπισία. Το ποίημα «Δίχως ήρωα», αφιερωμένο στους νεκρούς πολιορκίας του Λένιγκραντ που η Αχμάτοβα έγραφε σχεδόν σε όλη της τη ζωή, ήταν τώρα το ποίημα με ήρωα έναν 20χρονο αγόρι που αρνήθηκε τους ήρωες που συντρόφευε σε όλη τη ζωή της την άλλη Άννα. Ήταν αποσπάσματα
από το διήγημα της κυρίας Λίζας Διονυσιάδου. Έχει γράψει πάρα πολλά πράγματα, είναι και αρχιτέκτονα, όπως είπαμε, και συγγραφέας. Αλλά το τελευταίο απόσπασμα ήταν το βιβλίο «Η Αχμάτωμα στον καθρέφτη» από τις εκδόσεις Εύμαρος το 2020. Την ευχαριστούμε που το μοιράστηκε αυτό μαζί μας. Εύχομαι και οι τηλεθεατές να αγοράσουν τα συγκεκριμένα βιβλία και να θελήσουν να μοιραστούν και εκείνοι την συγγραφική αυτή δραστηριότητα της κυρίας Διονυσιάδου, την οποία ευχαριστούμε ιδιαίτερως. Κύριε Κατρούνη, θέλω να σας καλωσορίσω άλλη μια φορά στο Αναδειξέτο. Καλησπέρα σας. Αυτή τη φορά θέλουμε να μιλήσουμε για τη χρόνια Ιγμωρίτιδα. Καλωσορίζοντάς σας, βέβαια, πρέπει να πω ότι στο ιατρός, φυσίατρος, με ειδίκευση στον βελονισμό, οτοθεραπεία, οτοβελονισμό, μεσοθεραπεία, είστε ο ειδικός μας πια και απευθυνόμαστε πολύ συχνά σε εσάς για να μας δώσετε τέτοιες ολιστικές απαντήσεις και προσεγγίσεις σε πολλά προβλήματα υγείας. Και σας ευχαριστώ πολύ. Σήμερα θα μας απασχολήσει η ιγμωρίτιδα, που είναι ένα συχνό πρόβλημα, αλλά κυρίως είναι δύσκολα θεραπεύσιμο. Να δούμε λιγάκι τι είναι η ιγμωρίτιδα, πώς προκαλείται, και να προχωρήσουμε σιγά σιγά να δούμε και πώς μπορούμε να απαλλαγούμε από το πρόβλημα αυτό. Η ιγμωρίτιδα είναι μια φλεγμονή των ιγμωρίων και των παραρρηνικών κόλπων του προσώπου, το οποίο προκαλείται από διάφορες αιτίες. Μία από τις πιο συχνές και γνωστές αιτίες είναι το κοινό κρυολόγημα. Μπορεί να προκαλέσει να εξελιχθεί σε ιγμωρίτιδα, αλλά υπάρχουν και πιο σοβαρές αιτίες, όπως είναι μια σκολίωση του ειρηνικού διαφράγματος, κάποιοι ειρηνικοί πολύποδες, αλλά κυρίως εμφανέα και μια άγνωστη αιτία επίσης είναι τα δόντια. Ειδικά στην Άνω Γνάθο, επειδή συνορεύουν με τα ιγμόρια, μπορεί να προκαλέσουν μια φλεγμονή των ιγμωρίων. Μια φλεγμονή των ιγμωρίων. Μπορεί να προχωρήσει και παραπάνω. Έτσι, και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτό που χρειάζεται να τονίσουμε είναι ότι συμβαίνει και επίσης σε αθλητές, δηλαδή σε αθλητές κολύμβησης, σε αυτούς που κάνουν κατάδυση σε δίτες ή σε ανθρώπους που κάνουν ψαροτούφεκο και βέβαια σε ποδηλάτες και σε μοτοσυκλετιστές. Είναι κάτι πολύ συχνό. Γιατί ιδιαίτερα αυτές οι κατηγορίες? Αυτούς που ασχολούνται με τη θάλασσα το καταλαβαίνουμε, ειδικά γιατί όταν βουτάνε ανοίγουν και κλείνουν τα σωληνάκια τα οποία ενώνουν τα ιγμώρια με τη μύτη, οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο να κάνουν τη λεγόμενη αποσυμπίεση. Έτσι το ξέρουν αυτό. Και βέβαια για τους μοτοσυκλετιστές και τους ποδηλάτες, το κρύο, ο κρύος καιρός και ο κρύος αέρας είναι ένας κακός συνδυασμός. Ναι. Τα συμπτώματα που μπορεί να υποψιάσουν τον πάσχοντα για να καταλάβουν περίπου τι έχει και να αποτανθεί μια ώρα γρηγορότερα στον ειδικό, ποια είναι? Βέβαια είναι η χρονιότητα των. Είναι το μπούκωμα στη μύτη, το οποίο συνεχίζει αυτό για πάνω από 5 με 7 μέρες. Υπάρχουν επιστορινικές εκκρίσεις και βήχας, αλλάζουν χρώμα οι εκκρίσεις. Αυτό, από όλα αυτά και η χρονιότητα, θα χρειάζεται και βέβαια η κακουχία, ο πυρετός που μπορεί να υπάρχει. Εκεί χρειάζεται να μας υποψιάσει ότι υπάρχει κάποια ιγμωρίτιδα. Αυτό για το οποίο έρχονται σε εμάς σαν φυσίατρους είναι το σύμπτωμα της ιγμωρίτιδας που προκαλεί πονοκεφάλους. Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα στη χρόνια ιγμωρίτιδα. Όλο αυτό προκαλεί πονοκέφαλο, ειδικά εδώ πέρα στην περιοχή του προσώπου. Και βέβαια, αυτό για το οποίο απευθύνονται σε εμάς, κυρίως για βελονισμό και οτοβελονισμό, είναι το ότι υπάρχει χρονιότητα και υποτροπές. Σε εκείνες τις περιπτώσεις, μαζί με τους πονοκεφάλους, μπορεί να έρθουν σε ένα φυσίατρο, σε ένα βελονιστή για να αναζητήσουν λύση. Άρα λοιπόν έρχονται για να αναζητήσουν λύση για χρόνια προβλήματα και εσείς κάποιες φορές μπορεί να ανακαλύψετε και την ιγμωρίτιδα, όπως τον πονοκέφαλο. Πολλές φορές σε πονοκεφάλους μπορούμε, μια αιτία των πονοκεφάλων και που επιδεινώνει και μια ημικρανία, είναι η χρόνια ιγμωρίτιδα, είναι η χρόνια φλεγμονή των ιγμωρίων, βέβαια. Να δούμε την ολιστική αντιμετώπιση. Και βέβαια να πούμε και κάτι άλλο πάνω σε αυτό, ότι πολλές φορές η ιγμωρίτιδα εμπλέκεται και με την αλλεργική ρινίτιδα. Και δημιουργείται ένας άλλος κύκλος. Δηλαδή, στα αίτια της που είπαμε από τι προκαλείται, μία χρόνια αλλεργία, η οποία μπορεί να είναι και υποκλινική. Μη φανταστείτε δηλαδή κάποιον ο οποίος έχει ένα τεράστιο πρόβλημα, όπου εκεί πάει μπορεί να το ζητήσει. Μπορεί να μην έχει, δηλαδή. Ναι, λοιπόν, αυτή η χρόνια αλλεργική αντίδραση μπορεί να δημιουργήσει τελικά, να δημιουργήσει μια ιγμωρίτιδα ή να χειροτερέψει το ένα το άλλο. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε γι' αυτό. Μάλιστα. Και όταν θέλουμε να μιλήσουμε για την ολιστική αντιμετώπιση της ιγμωρίτιδας με το βελονισμό, τι έχουμε να πούμε εδώ για αυτή την τεχνική?
Σύμφωνα με μελέτες που, με διεθνείς μελέτες που έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά και σε παγκόσμια συνέδρια, αυτό το οποίο δείχνει ότι έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Για ποιο λόγο? Ο βελονισμός ξέρουμε ότι επιδρά στο αυτόνομο νευρικό σύστημα. Και τι δράσεις έχει? Έχει πρώτα-πρώτα τη φλεγμονώδη δράση. Άρα μπορεί να δράσει στη φλεγμονή των ιγμωρίων. Το δεύτερο είναι ότι μπορεί να έχει μειοχαλαρωτική δράση, να ανοίξει δηλαδή, και αυτό είναι το κύριο, να ανοίξει τα σωληνάκια με τα οποία συνδέεται τα ιγμώρια και η παραρρύνη κόλπη με τη μύτη, οπότε να φύγει η βλένη και η φλεγμονή και να σταματήσει και την αιτία για την οποία έχουμε την χρόνια ιγμωρίτιδα. Και βέβαια το τρίτο είναι παυσίπονη δράση. Αυτό που είχαμε πει για τους πονοκεφάλους. Οπότε μπορεί να ανακουφίσει και από αυτό. Το πόσο σημαντική είναι η παροχέτευση, μπορώ να σας πω ότι κάποιες φορές έρχονται ορισμένοι θεραπευόμενοι για αυτό το λόγο, για μια χρόνια και υποτροπιάζουσα κατάσταση. Αυτό που τους λέμε είναι ότι να προσέχουν, γιατί την τρίτη, τέταρτη φορά αρχίζει να βγαίνει ό,τι υπάρχει. Μπορεί να είναι κίτρινο, πράσινο, οτιδήποτε. Μπορεί να, δηλαδή, να δουν κάτι το πολύ έντονο, το οποίο όμως θα καθαρίσει και μετά. Θεραπεία, αυτό και μετά θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στη θεραπεία τους. Το βελονισμός πώς επιδρά? Με τον ίδιο τρόπο όπως και ο βελονισμός. Εδώ χρειάζεται να το πούμε ότι επιδρά και το βελονισμός στο αυτόνομο νευρικό σύστημα. Απλό ποιο είναι το πλεονέκτημα? Εμείς αυτό που εφαρμόζουμε είναι ότι κάνουμε ένα συνδυασμό βελονισμού και οτοβελονισμού για την ιγμωρίτιδα. Για ποιο λόγο? Αν κάνεις μόνο σωματικό βελονισμό, θα χρειάζεται να έρθει ο θεραπευόμενος 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Όταν όμως το συνδυάσεις με τον οτοβελονισμό, αυτό είναι μπορεί να γίνει 12 έτσι. Με 10, ανά 12, ανά 15 μέρες. Οπότε είναι αραιότερες οι συνεδρίες, πράγμα το οποίο βοηθάει και στο χρόνο, αλλά και στο κόστος και στη θεραπεία. Θα ήταν δύσκολο να αναπιστώσει σε μια θεραπεία που τον θέλει τον ασθενή 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Βέβαια, η συμμόρφωση είναι πολύ καλύτερη αν είναι ανά 15 μέρες και βέβαια τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά όσον αφορά τη χρονιότητα, δηλαδή είναι μια χρόνια πάθηση, οπότε όσο μεγαλώνει και ο χρόνος αντιμετώπισης, τόσο καλύτερα αποτελέσματα μπορούμε να έχουμε. Στο σημείο αυτό να πούμε μερικά πράγματα πιο αναλυτικά, γι' αυτό που αναφέρατε πριν, ότι καμιά φορά οφείλεται και στην ρινίτιδα, στην αλλεργική ρινίτιδα, η συχνή εμφάνιση, οι συχνές φλεγμονές στα ιγμώρια. Βέβαια, η αλλεργική ρινίτιδα είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Οφείλεται σε παράγοντες και περιβαλλοντικούς και διατροφικούς, και υπάρχει η μόλυνση του περιβάλλοντος όπως θέλουμε. Ακόμα και η κλιματική αλλαγή έχει συντελέσει πάρα πολύ σε αυτό, γιατί μπορεί να έχουμε πάρα πολύ έντονες βροχές, οπότε να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη γύρη στην ατμόσφαιρα. Και βέβαια αυτό τελικά δημιουργεί τις φλεγμονές των ιγμωρίων και των παραρρύνιων κόλπων, τις οποίες όμως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε εξαιρετικά με την οτοθεραπεία και τον οτοβελονισμό. Υπάρχουν ειδικά σημεία στο αυτή που αντιμετωπίζουν αυτού του είδους τις αλλεργικές αντιδράσεις, συνολικά βέβαια με όλη την αντιμετώπιση που μπορούμε να δώσουμε και σαν γιατροί. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Αν θέλουμε συμπερασματικά να δώσουμε μερικά κύρια σημεία για τη δράση και την αποτελεσματικότητα του βελονισμού και του βελονισμού στην ιγμωρίτιδα, τι θα μπορούσαμε να πούμε? Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία και με τα αποτελέσματα, έχει εξαιρετική αποτελεσματικότητα, δηλαδή μπορεί να βοηθήσει σε καταστάσεις δύσκολα αντιμετωπίσιμες, χρόνιες και υποτροπιάζουσες, σε ένα ποσοστό 85-87%. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και τι μπορεί να κάνει? Να μπορεί να ανακουφίσει τον πάσχοντα. Έρχονται πολλές φορές αυτό που μας λένε, γιατί είναι βιωματικός και ο βελονισμός και το τρόπος με τον οποίο μπορούμε να το μιλήσουμε, ότι μας λένε: γιατρέ, είναι η τελευταία μου ελπίδα αυτό. Έχω απελπιστεί. Αυτό που τους λέμε είναι ότι θα υπάρχει αποτέλεσμα αρκεί να κάνουν υπομονή, γιατί μιλάμε για μια φυσική θεραπεία που θέλει το χρόνο της. Και στο τέλος αυτό το μεγαλύτερο ευχαριστώ που μπορούμε να πάρουμε είναι ότι φεύγει ο θεραπευόμενος και λέει: γιατρέ, ανασένω. Ναι. Αυτό είναι το καλό πιο, αποτέλεσμα που μπορεί να το δώσει. Αυτό είναι η μεγαλύτερη αμοιβή που μπορεί να πάρει ένας γιατρός, πραγματικά. Πάρα πολύ ωραία. Για άλλη μια φορά, κύριε Γιατρούνη, ήσασταν πάρα πολύ κατατοπιστικός. Νομίζω ότι δώσαν πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες στους τηλεθέτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Ευχαριστώ.